πολλοί διερωτώνται. Η Ευρώπη και καλά έκανε, επέβαλε κυρώσεις ενάντια στην βάρβαρη ρωσική εισβολή. Όμως οι κυρώσεις που βλέπουμε είναι κυρίως πέφτουν σε βάρος των Ευρωπαίων νοικοκυριών, των Ευρωπαϊκών νοικοκυριών και των και επιχειρήσεων. Θα μπορούσε να υπάρξει κάτι άλλο, θα μπορούσε να υπάρξει μια πιο έξυπνη σε εισαγωγικά στρατηγική, ώστε και να πληγεί η Ρωσία και να σταματήσει τον πόλεμο, να υποχρεωθεί να σταματήσει τον πόλεμο, αλλά κυρίως να μην πέσουν τόσα βάρη στους Ευρωπαίους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Η αλήθεια είναι ότι ο πόλεμος βρήκε τους Ευρωπαίους ηγέτες οικονομικά, αμυντικά και ψυχολογικά προετοίμαστος. Που τώρα όλοι κατανοούμε ότι είναι ακατανόητο αυτό, γιατί από το 2014 και μετά συνέβαιναν πολλά πράγματα στην μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, το οποίο ήταν προφανές ότι θα έχουν επιπτώσει στην Ευρώπη. Την προσάρτηση της Κρυμαίας. Ακριβώς. Και μετά την προσάρτηση της Κρυμαίας, έχουμε μια ενεργοποίηση της Ουκρανίας, η οποία προχωράει στην ολιστική άμυνα. Δηλαδή, έχουμε 8 χρόνια όπου έχουμε εσωτερική προετοιμασία με εθελοντικές ομάδες, με πολιτικοφυλακές. Δεν ήταν μια περίοδος στην οποία δεν υπήρχαν πολεμικές προετοιμασίες. Και είμαι σίγουρο ότι η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες το γνωρίζαν. Νομίζω λοιπόν ότι εκεί έχουμε πραγματικά ένα σοβαρό ζήτημα της Δύσης για το πώς είχε προσλάβει και τι περίμενε να γίνει από πλευράς Ρωσίας. Γίνονται αυτά που γίνονται. Και τώρα, για να πάω πίσω από το ερώτημά σας, το ηθικοπολιτικό ερώτημα είναι, πρέπει η Ευρώπη να αποδεχθεί μια κακή ειρήνη από το να παλέψει για μια ειρήνη με βάση τα δικαιώματα των λαών. Εμείς ως Ελλάδα ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, εάν αποδεχθούμε ότι ο ισχυρός μπορεί να μπαίνει, να παίρνει όποια στιγμή θέλει τα εδάφη που νομίζει ότι δικαιούται ή τεκμηριώνει ότι δικαιούται. Σας θυμίζω ότι η τεκμηρίωση του Πούτιν μοιάζει πάρα πολύ με την τεκμηρίωση της Τουρκίας στην Κύπρο. Αν λοιπόν αποδεχθούμε ότι, εντάξει, για να μην χάσουμε οικονομικά, για να είμαστε, να ησυχάσουμε, να μην έχουμε συγκρούσεις κλπ, ας αποδεχθούμε μία κακή ειρήνη, νομίζω ότι ανοίγουμε το δρόμο σε κάθε μορφής αυταρχικό ισχυρό καθεστώς να δουλέψει με τον ίδιο τρόπο. Βεβαίως. Οι Ευρωπαίοι πολίτες αποδέχονται αυτά τα βάρη. Ποια είναι η γνώμη σας? Φάνηκε ότι στην αρχή το αποδέχονται. Τώρα, όσο προχωράνε τα πράγματα, οι Ευρωπαίοι πολίτες καταλαβαίνουν ότι πληρώνουν οι ίδιοι. Όμως, θα έλεγα ότι ουσιαστικά αφυπνίστηκε η Ευρώπη, βγήκε από την υπνοβασία στην οποία βρισκόταν, πρώτον όσον αφορά την εξάρτηση. Δηλαδή, ο πόλεμος με την Ουκρανίας-Ρωσίας και η στάση της Ευρώπης με τις κυρώσεις έκαναν σαφές στους Ευρωπαίους και οι Ευρωπαίοι πολιτικοί και οι ηγέτες έχουν υποχρέωση να ενημερώσουν τους πολίτες τους. Αυτό δεν γίνεται στην Ουγγαρία, ας πούμε. Φυσικά. Γίνεται σε πάρα πολλές χώρες, όχι στην Ουγγαρία. Στις υπόλοιπες 26. Στις υπόλοιπες 26. Ότι η απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα για την ίδια την Ευρώπη. Αυτό θα πρέπει, συνεργαζόμενες οι ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ τους, να έχει ως αποτέλεσμα οι πολίτες να μην πληρώσουν τόσο υψηλό τίμημα. Αυτό λοιπόν που περιμένουμε όλοι είναι μια κοινή ενεργειακή πολιτική, η οποία θα συνδεθεί και με αυτό που εκτιμάται ότι πρέπει να γίνει, δηλαδή ένα ταμείο το οποίο θα υποστηρίξει επιχειρήσεις και χώρες, ώστε αντίστοιχα με την πανδημία να μπορέσει η Ευρώπη μέσα από την κοινωνική της πολιτική να αποδείξει ακόμα μία φορά ότι μπορεί να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Βέβαια, το θεσμικό πλαίσιο της, η θεσμική της λειτουργία δεν επιτρέπει εύκολες τέτοιες αποφάσεις. Δηλαδή, ωραία είναι να κάνουμε κριτική, δεν αποφασίζουν, δεν κάνουν, αλλά ξέρουμε ότι η ενεργειακή πολιτική είναι εθνική πολιτική, ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν άμεσα εάν δεν υπάρχει ομοφωνία και συμφωνία και ομοφωνία στις χώρες. Άρα, αυτό που πολλές φορές το έχουμε πει, τον κύριο Παγουλάτου έχουμε βρεθεί πολλές φορές σε αντίστοιχα τραπέζια, η θεσμική αλλαγή, δηλαδή η ανάγκη η Ευρώπη να προχωρήσει σε αμυντική, ενεργειακή, πολιτική βαθύτερη, έρχεται ξανά στην επιφάνεια. Και τελειώνοντας, λέω δύο ζητήματα. Ο πόλεμος έφερε και άλλα πράγματα στην επιφάνεια. Το πρώτο είναι η σχέση Ευρώπης-Κίνας, που θεωρώ ότι δεν πρέπει να μπούμε στο άρμα της Αμερικής. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες
έχουν δει πλέον την Κίνα σαν τον κυρίαρχο αντίπαλο που θα βάλουμε τάγκς και αεροπλάνα για να το αντιμετωπίσουμε. Η Ευρώπη δεν πρέπει να λειτουργήσει έτσι και νομίζω δεν λειτουργεί, χωρίς πάλι να υπάρχει μια απόλυτη ομοφωνία εδώ. Και το δεύτερο είναι η σχέση της Ευρώπης με τις νέες πηγές ενέργειας. Και οι νέες πηγές αυτές είναι στη Βόρεια Αφρική, είναι στην Αφρική, είναι στον Κόλπο, είναι στο Κατάρ, είναι στη Σαουδική Αραβία, είναι στο Αζερμπαϊτζάν. Εδώ έχει πολύ μεγάλη σημασία να μπορέσει η Ευρώπη να λειτουργήσει συλλογικά. Όπως είπα πριν, έχουμε 56 συμφωνίες. Από αυτές, οι 18 είναι ατομικές συμφωνίες κρατών μελών. Επειδή όλα αυτά θα χρειαστούν υποδομές, όλα αυτά που είπαμε πριν που θα συνδεθούν θα χρειαστούν πολύ μεγάλου κόστους υποδομές, θα πρέπει να υπάρξει μια ευρωπαϊκή πολιτική που να μειώσει αυτές τις υποδομές, γιατί όσο τις αυξάνουμε, τόσο πάμε πίσω με την κλιματική αλλαγή. Τόσο είναι πιο δύσκολη η απεξάρτησή μας από τα ορυκτά. Είναι ακριβώς το ερώτημα που θα θέσω στον κύριο Προβόπουλο.